ασφαλιστικά ταμεία. Το δημόσιο χρέος λοιπόν ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Βλέπουμε εδώ την κάρτα. Έτσι, λοιπόν, ξεκινάμε από το 1981, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε παρέλαβε στο 25%. Έτσι. Όπου εκεί βεβαίως αυξάνεται το χρέος, κύριε Γιαννέλη, επί της 100, μέχρι και το 89 που παραδίδει στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, και κυρίως αυξάνεται από δάνεια για ανακατονομή πλούτου προς χαμηλά εισοδήματα και κράτος πρόνοιας. Στη συνέχεια, από το 89 μέχρι και το 93, που ξαναπαίρνει την διακυβέρνηση χώρας ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου, συγγνώμη, όπου λέει το χαρακτηριστικό «ή θα εξαφανίσουμε το χρέος ή το χρέος θα αφανίσει τη χώρα». Προσέξτε, αυτό το 1993. Όχι μόνο το χρέος δεν εξαφανίστηκε, αλλά από ό,τι φαίνεται ο αφανισμός εντός εισαγωγικών ελπίζω. Ο ήταν οικονομολόγος και μάλιστα καλός οικονομολόγος. Ναι, είναι άλλο ακαδημαϊκός βέβαια και άλλο πολιτικός. Υπάρχει ο κανόνας του Κόμμαντορ που σου λέει ότι σε αυτό το οποίο είσαι καλός ως ακαδημαϊκός θα είσαι χάλια ως πολιτικός. Τότε, έχω λοιπόν, δύο ερωτήματα. Να συνεχίσουμε βεβαίως. Λοιπόν, για να δούμε όλη τη διαδρομή αυτή μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, τότε λοιπόν ο Ανδρέας Παπανδρέου παραδίδει γύρω στο 100%, έτσι, βλέπουμε την πολύ μεγάλη αύξηση που κάνει το χρέος την προεκλογική χρονιά, έτσι, 92-93. Στη συνέχεια, όπου έχουμε διακυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου και του κύριου Σιμίτη, μένει στο 100%, είναι ένα διαχειρίσιμο χρέος, και το 2004 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής παραλαμβάνει εκεί, γύρω στο 100%. Έχουμε μία σχετικά ήπια έτσι διαδρομή, όπου μετά βεβαίως αυξάνεται και εκτοξεύεται στο 129%. Πάλι η αύξηση, κύριε Γιαννέλη, είναι στην προεκλογική περίοδο. Βλέπουμε εκεί την κατακόρυφη αύξηση, λίγο πριν γίνει κόκκινο. Και στο τέλος 2009, για να ολοκληρώσω, 2011, διακυβέρνηση Γιώργου Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι, και να μας πείτε κι εσείς πού οφείλεται αυτή η τόσο μεγάλη αύξηση εκεί, έχουμε που φτάνει στο 160%. Είναι εκτίμηση αυτό. Πρώτα απ' όλα έχω μια αίσθηση αναφορικά με το διάγραμμα, δηλαδή επί τριετίας Μητσοτάκη τότε δεν πήγε στο 100%, δηλαδή αυξήθηκε κάπως το χρέος αλλά δεν πήγε τόσο πολύ, ούτε παρέμεινε σχεδόν σταθερό μέχρι την εποχή Σιμίτη, η επασκεπτώση Παπανδρέου Σιμίτη, δηλαδή αυξανόταν. Απλά επί κυβερνήσεως Σιμίτη είχαμε μια πτωτική τάση. Και αυτό ήταν ο λόγος που μας δέχτηκαν, όπως ξέρετε, μέσα στη ζώνη του ευρώ, την Νομισματική Ένωση. Μία ερώτηση, αν έχετε την καλοσύνη. Γνωρίζουμε όλοι τι συνέβη στη δεκαετία του 80, πώς το χρέος πήγε από το 25 στο σχεδόν 70% μέσα από αυτή τη διακυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Την περίοδο 8-9, όταν βλέπουμε το χρέος να παίρνει πάνω του 30 μονάδες επί Καραμανλή, μέσα σε αυτό το χρόνο, αν θέλετε πολύ επιγραμματικά, τι συνέβη? Πρώτα απ' όλα να σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι με το που αναλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ το 81, είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, και παραλαμβάνει ένα χρέος 25% το δείξατε και το πηγαίνει στο 79%, δημιούργησε, εκτός από το ότι έκανα πολύ μεγάλο λάθος να δανείζεται συνέχεια και να δίνει χρήματα στον κόσμο και ο κόσμος να περνάει καλά, αυτό δημιούργησε όμως και μια λαθασμένη νοοτροπία σε όλους τους Έλληνες, ότι ξέρετε, μπορείτε να έρθετε στο δημόσιο να κάθεστε και να μην δουλεύετε. Και αυτό έκανε τεράστια ζημιά